Λοιπόν, από το Στρασβούργο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι σε αυτή μας την κουβέντα και μας βλέπουν και μας ακούν. Στο κομμάτι που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, τι ακριβώς έγινε, εξηγήστε μας, να μάθουμε κι εμείς. Δηλαδή, καταρχάς ο κόσμος διερωτάται. Είναι έτσι που γίνονται οι συμφωνίες ή προσπάθεια συμφωνιών για δημόσιο χρήμα ή ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι εκ του προχείρου, να βολέψουμε, να βολευτούμε. Ακριβώς, να ξεκινήσω από αυτό. Ακριβώς δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Αυτή ήταν η διαφωνία μου με τον κύριο Σουζόπουλο. Εγώ ήθελα να κινηθώ μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο κύριο Σουζόπουλο προσπαθούσε να με εξωτήσει και με εκβιασμούς και με απειλές, ούτως ώστε να παρανομήσω. Το ηχητικό μιλάω για αυτό, κύριε Κυπριανό. Είναι ξεκάθαρο η προσπάθεια η οποία γίνεται και απειλές οι οποίες δέχομαι στο τέλος με την κατάληξη ότι πρόσεξε να μην γίνει μιλίκα. Ουσιαστικά προσπαθούνται να μου πει ότι θα μείνω χωρίς κόμμα. Επιβεβαιώνω πλήρως τη γνησιότητα του ηχητικού. Το έχει πράξει και ο κύριος Σεζόπουλος βεβαίως. Δεν γνωρίζω γιατί αυτό το ηχητικό δεν περιέχει πιθανότατα και βαρύτατες ποινικές ευθύνες του εκβιασμού και της καλά, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή επειδή βλέπουμε... Και από εκεί και πέρα, αυτό το ηχητικό δεν ηχογραφήθηκε να πω μένα. Αυτό το ηχητικό ηχογραφήθηκε από τον κύριο Σιζόπουλο και τους συνεργάτες του, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά νομίζω ο καθένας ο οποίος ακούει το ηχητικό μπορεί να αντιληφθεί από πού προήλθε η παράνομη ηχογράφηση. Να σας πω επίσης ότι στο χθεσινό δημοσίευμα αναφέρεται ρητά ότι ακολουθεί και ουρά συνομιλιών. Δηλαδή, εγώ την ώρα που αποχωρώ και φεύγω, του κλείνει η πόρτα. Ακούγεται ο κύριος Σιζόπουλος να καλείστε μόνο του συνεργάτη να πάει στο γραφείο του και μετά κλείνει το ηχητικό. Άρα, ας μην ξοδέψουν χρόνο να προσπαθήσουν να γεμίσουν και πάλι με ψεύτων κόσμο και με όλα επιχειρήματα. Κυρία Παπαδάκη, θα προσφύγετε, λέτε, στην αρχή κατά της διαφθοράς και θα καταγγείλετε τον κύριο Σιζόπουλο. Θα τον καταγγείλετε για ποιο πράγμα? Για την διαρροή, για το περιεχόμενο, γιατί το περιεχόμενο αυτή η συνομιλία έγινε το 19. Υπάρχουν εκβιασμοί μέσα. Ναι, ναι. Στη βάση αυτού του ηχητικού, για να το καταλάβουμε. Και για την παράνομη ηχογράφηση χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Αυτό μου έχουν εισηγηθεί οι νομικοί. Πρέπει να πάμε στην αρχή μεταπολέμηση τη διαφθορά, γιατί είμαστε δημόσια πρόσωπα και τα πορίσματα τη αρχή δύναται να δημοσιοποιηθούν. Γι' αυτό είπαμε να πάμε εκεί, όπως θα έχω συμβουλεύσει η δικηγόρη μου, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι η κατάληξη αυτών των πορισμάτων για να μην μείνει οτιδήποτε μέσα σε κανένα σιρτάρι. Το αποτέλεσμα της συνομιλίας δημιουργεί διάφορους συνειρμούς, επαναλαμβάνω, για την διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και διαρωτώ με αν υπήρξαν ή αν εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιεχόμενο. Αναμένω και αυτά είναι η γνώση πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Κυπριανού, στο ηχητικό εγώ ακούγομαι μέσα να αντιστέκομαι να γίνουν οποιασδήποτε είδους παρανομίες. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κύριο Σιζόπουλο ποιες είναι οι διαδικασίες. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν υπάρχουν σακούλες με χρήματα να τα τις παίρνουν και τα δίνεις. Ότι σε αυτά τα κονδύλια δεν αγγίζουμε πάνω. Εξηγήστε μας λίγο που είπατε ότι δεν αγγίζουμε πάνω. Δηλαδή, οι καταβολές των μισθών γίνονται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και όσον αφορά τους τοπικούς συνεργάτες πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω εγκεκριμένου λογιστή τον οποίο τον έχει εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν αγγίζουμε απάνω σε αυτά τα χρήματα. Εμείς λέμε θέλω τον Σταύρο και τη Σταύρη ενός συνεργάτες, οι αμοιβές τους είναι αυτοί, γίνεται screening από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι συνεργάτες και ξεκινά να πιστώνει το λογαριασμό τους κάθε μήνα όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν αγγίζουμε πάνω σε αυτά τα χρήματα. Ακούγεται ξεκάθαρα ο εκβιασμός, ακούγονται οι απειλές, δώσουν μου 10.000, δώσουν μου 4.500 για να σου δίνω 2, προσπαθώ να το εξηγήσω.
πολιτικό μπαζάρι, ούτε δώσε μου λέει να σου δώσω. Υπάρχουν διαδικασίες και μάλιστα του είχα πει να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί τώρα ξεκινήσαμε να τα αλλάζει. Και είπε, μου εισηγήθηκε να μου εισηγηθεί για πρόσληψη σε 100. Δεν είναι αυτό που λέει στο ηχητικό, κάτι άλλο λέει στο ηχητικό. Mm-hmm. Ακούγεται ξεκάθαρα, όποιος τα άκουσε, καταλαβαίνει. Εγώ του είχα πει, στα πλαίσια της νομιμότητας και αυτά τα οποία είναι νόμιμα θα τα τηρήσω. Αυτά που λέει το καταστατικό και οι νόμοι. Όταν αρνήθηκα, αγαπητοί μου, ο κύριος Σιζόπουλος διόρισε να ερευνώντα λειτουργών εναντίον μου τον Νιόβριν του 2019. Ο ερευνών λειτουργός στο χώρισμα του εισηγήθηκε στο πολιτικό γραφείο ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη δικιά μου και δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούν να μου προσάψουν. Ανταυτό ο κύριος Σιζόπουλος με τους υποτελείς του στο πολιτικό γραφείο να αποφάσισαν να με στείλουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Πάμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όπου και εκεί τους εισηγούμαστε με τους δικηγόρους μου όπως ανασταλεί η διαδικασία και να αποστείλουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο δικαστήριο να αποφανθούν αν είναι νόμιμα. Αν είναι νόμιμα, να υλοποιήσω όλες τις πρόνοιες. Θυμάστε ότι εγώ είχα υπογράψει με επιφυλάξει. Δεν έγινε να αποδεχτώ αυτό. Ναι. Φεύγουμε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο 8 πρώτου του 2021. Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας υπό την κυρία Νταλαρίδου. Κυρία Παλάκη, όμως, επειδή ήταν παράνομη. Ναι, ήταν το ζήτημα είναι, ζητήθηκε από τον κύριο Αζιζόπουλο να προβείται σε μία διευθέτηση οικολογική, τύπου οικολόγων δηλαδή, με τους συνεργάτες που είχατε τότε. Εξηγήστε μας τι ακριβώς έγινε. Α, σας εξηγήσω ξεκάθαρα. Όταν είχα γυρίσει το 2014 ήταν κοινόψυχο δεύτερο με δεύτερο οικολόγους. Και αυτό το οποίο έγινε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των δύο μέρων ήταν όπως οι συνεργάτες οι οποίοι θα προσληφθούν να προέρχονται και από το χώρο τους οικολόγους. Όπως έκανα interview για να πάρω από την αποδόμη για συνεργάτες, έκανα και interview από την πλευρά των οικολόγων για να επιλέξω τους συνεργάτες μου είτε σε επίπεδο Βρυξελών είτε σε επίπεδο local staff, τοπικού επιτόπιου προσωπικού. Αυτό ήταν η συμφωνία. Ούτε λεφτά έγινε, μάλιστα, ούτε ανταλλαγή οτιδήποτε, ούτε οποιαδήποτε παρανομία έγινε. Ναι. Κύριε Παπαδάκη, όμως, η διαρροή αυτού του ηχητικού δεν εξυπηρετεί τον κύριο Σιζόπουλο αυτή τη στιγμή. Μάλλον εκθέτει τον κύριο Σιζόπουλο. Επέτρεψε με να κάνω μια ερώτηση. Μάλλον εκθέτει τον κύριο Σιζόπουλο. Και η άλλη πλευρά λέει ότι εσείς διευθετήσατε για τη διαρροή αυτού του ηχητικού. Νομίζω δεν μπορώ να λέξω εγώ πότε θα πέφτει θα δημοσιοποιήσει ένα μέσο ή οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω κάτι για να το γνωρίζει, το γνωρίζει και ο κόσμος. Εγώ δέχθηκα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κλήσεις από συναδέλφους σας, οι οποίοι με βολιδοσκοπούσαν αν κατήχα οποιονδήποτε ηχητικό και εγώ δήλωνα πλήρη άγνοια. Μάλιστα. Μετά από κάποιο διάστημα πληροφορήθηκα για την ύπαρξη αυτού του ηχητικού, όπου το άκουσα και εγώ αυτήν την ηχητική. Ναι. Άρα όλα αυτά λέγονται εκ του πονηρού. Σας πω γιατί να μην γίνει μετά από 3 μήνες αυτή η δημοσιοποίηση, ναι, που θα μπούμε στη μη, ή μετά από 6 μήνες που θα είμαστε εν το μέσο της προεκλογικής εκστρατείας. Αλλά δεν είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσα εγώ να τα ελέγξω. Σας λέω αυτό το ηχητικό κυκλοφορούσε, φαίνεται ευρέως και προφανώς δεν είμαι εγώ ο οποίος το κατήχεζε, δεν διέρευσα. Λοιπόν, έτσι με δώσει χιούμορ, αυτό το ηχητικό είπετε ότι κυκλοφορούσε ευρέως λόγω των εξελίξεων. Δεν είναι πολύ δόκιμη αυτή η φράση, αλλά είμαι βέβαιος πως θα δείξει τις επόμενες μέρες ακριβώς και ο δρόμος που θα ακολουθήσει αυτή η ιστορία, δηλαδή η δικαιοσύνη, η αρχή κατά της διαφθοράς και στο βάθος είναι και εκλογές, οπότε μπαίνουν όλα στην εξίσωση, κύριε Παπαδάκη. Εγώ θέλω να αφαιρεθούν οι εκλογές από αυτήν την εξίσωση, κύριε Κυπριανό. Εδώ υπάρχει εκβιασμός, απειλή και προσπάθεια να υπάρξουν παρανομίες και από την άλλη πλευρά υπάρχει αντίσταση σε αυτές τις λογικές. Πάντως, επειδή συζητάμε για την φορά ευρύτερα πηγαίνουν πολιτικοί αρχηγοί μιλούν, είναι η ώρα ο καθένας να κρυθεί.
Και αν πρέπει τα κατηγορήματα της πολιτικής ζωής του τόπου να εξοβελιστούν ή να συνεχίζουμε να τα ανεχόμαστε. Πώς απαντάτε, κύριε Παπαδάκη, στην ανακοίνωση του χθες ο κ. Σιζόπουλος έγραψε ότι ενδεχομένως αυτή η διαρροή να μην είναι άσχετη και με πληροφορίες που φέρουν την υποδιέθεση δίωξης οικονομικού εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας με οδηγίες της ΟΛΑΦ να διερευνά το ενδεχόμενο παράτυπης οικειοποίησης χρημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από εσάς? Να σας απαντήσω και αυτό. Αφού αρνήθηκα το 2019 να παρανομήσω ενώπιον του πειθαρχικού να υποκύψω στους εκβιασμούς και στις απαιτήσεις του κ. Σιζόπουλου, ο κ. Σιζόπουλος είναι γνωστό ότι με διέγραψε. Μετά από δύο χρόνια, δηλαδή το 2021, ο κ. Σιζόπουλος με ψευδή στοιχεία και με όλα στοιχεία έκανε καταγγελία στην όλα για αλήθεια οικειοποίησης μου από μέρους μου ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δηλαδή αυτό το ηχητικό νομίζω αποδεικνύει πως ήθελε να οικειοποιηθεί ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ΟΛΑΦ είναι υποχρεωμένη να στείλει το συγκεκριμένο στις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο και από το προηγούμενο Πάσχα που πέρασε, τότε ήταν το Πάσχα Απρίλιο-Μάιο, κλιμάκιο της αστυνομίας επισκέφθηκε τον Λογιστέρου, δόθηκαν όλα τα στοιχεία τα οποία δοθήκαν, ζητηθήκαν περαιτέρω πληροφορίες και δόθηκαν τα πάντα. Από εκεί και πέρα διερωτούμε εγώ, κύριος Σιζόπουλος, πώς είναι γνωστής σε αυτήν την, έρευνα και με ίσα που το είχαμε περίπου πληροφορηθεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όπως είμαι συνεπής, συνέχιζα να είμαι σταθερός απέναντι στις οποίες προσπάθειες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μορφάκη.